Εδώ! Εδώ! Εκεί! Εδώ, ρε παιδί μου. Μόλις ξεκινήσαμε για Κοζάνη, ο καιρός είναι καλός, έθριος. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε γενικότερα. Μας περιμένει κόσμος, από ό,τι μας είπανε, στην Κοζάνη και θα είναι καβατζωμένος, λέει, από νωρίς. Οπότε θα φτάσουμε περίπου 2 ώρες πριν ξεκινήσει το event. Εδώ πίσω είναι όλο το team, το crew. Το λεωφορείο του Ανδρέα, τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι το Magic Bus, το γνωστό Magic Bus. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε! Αυτό το λεωφορείο θα κάνουμε διάφορα ως Unboxholics, να το ξέρετε. Και αυτά, πάμε να απολαύσουμε την ημέρα. Κοζάνη δεν έχει gamers. Επιστρέφουμε αριδαία. Είμαστε λίγο έξω από την Κοζάνη.
με όλο το team που ήρθαμε. Νομίζω ότι τα πλάνα που ήδη είδατε τα λένε όλα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να τα πούμε κι εμείς. Σήμερα για εμάς τουλάχιστον ήταν μια ιστορική στιγμή, γιατί ζήσαμε κάτι τόσο μεγάλο σε μια επαρχιακή πόλη και μάλιστα σε περίοδο η οποία δεν βολεύει και πάρα πολύ, με εξεταστικές, με πανελλήνιες εξετάσεις, με εξετάσεις σε lower και αγγλικά κτλ. Κτλ. Μαζευτήκατε κοντά στα 600 άτομα, που είναι ένας αριθμός ο οποίος για μια επαρχιακή πόλη πραγματικά είναι τεράστιος. Και μάλιστα ήταν πολύ ζεστό σαν event, πάρα πολύ. Προφανώς υπήρχε κόσμος που δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ από κοντά, που μας γνώρισε πρώτη φορά, γιατί στη Θεσσαλονίκη όσο να είναι ή στην Αθήνα, επειδή μας έχουν δει και σε άλλα events, δεν είναι τόσο ζεστά με την έννοια ο πρώτος ενθουσιασμός. Αυτή τη φορά ήταν πραγματικά ένα από τα πολύ πολύ όμορφα events. Αλλά το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό, ότι ήταν 600 άτομα σε μια επαρχιακή πόλη. Αυτό από μόνο του δηλώνει και αποδεικνύει ότι το gaming κοινό, όχι μόνο τον Unboxholics, το gaming κοινό είναι παντού, σε όλη την Ελλάδα. Καλή και Θεσσαλονίκη και Αθήνα, την αγαπάμε και την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και το κοινό εκεί. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να αναδείξουμε και το gaming κοινό της επαρχίας, γιατί είναι μεγάλο. Πόσο μάλλον μια πόλη που είναι όπως η Κοζάνη, που έχει και πολλούς φοιτητές από όλη την Ελλάδα και ούτω καθεξής. Προσωπικά ευχαριστώ τα παιδιά πίσω που ήρθαν και στήριξαν και βοήθησαν σε όλη τη διαδικασία. Ευχαριστώ τα 7 Spots για τη φιλοξενία, τον Γιώργο για την Ολυμπία, για την άψογη συνεργασία, τα κορίτσια στο μαγαζί που βοήθησαν και αυτά με τη σειρά τους, και φυσικά όλους μα όλους εσάς, τους πάρα πολλούς που ήσασταν εκεί πέρα και περάσαμε μια πραγματικά, πραγματικά το λέω, πολύ όμορφη και ιστορική, ξαναλέω, για εμάς μέρα. Τώρα από events θα ενημερώνεστε μέσα από το site, έχουμε πολλά πράγματα. Εφόσον αυτό πήγε πάρα πολύ καλά, νομίζω ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να το καθιερώνουμε και να ξεκινήσουμε αυτό που σας έλεγα σε άλλες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας. Τώρα σκεφτόμαστε να πάμε προς τη Θράκη, Κομοτηνή, Ξάνθη κτλ. Έρχεται ένα μεγάλο event τον Ιούλιο, όπως και να έχει στην Αθήνα, που είναι πολύ μεγάλο εκείνο, μαζί με τους Gamers και άλλους. Και τέλος πάντων, αυτά. Λέγω, θες να πεις και εσύ κάτι? Τίποτα. Ευχαριστούμε για όλα. Εγώ είμαι κομμάτια, όπως φαίνεται, δεν μιλάω και πολύ. Ευχαριστούμε για όλα. Ήταν μια φανταστική μέρα για μας και θέλω γρήγορα να ξανακάνουμε κάτι τέτοιο, ρε φίλε. Θα γίνει. Θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας αγαπάμε όλους. Πείτε για, παιδάκια! Γεια! Θέλετε να πούμε ένα τραγούδι? Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό βαράκι. Πού ήταν, αταξιδεύτω, πού ήταν, αταξιδεύτω, ωε, 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 ωε.